Ο μήλος αλεσής είναι το βασικό εργαλείο του μπαρίστα. Ακολουθώντας τις σωστές τεχνικές, θέτουμε τις βάσεις για μια αποτελεσματική βάρδια χωρίς προβλήματα, αλλά και ροφήματα υψηλής ποιότητας. Πάμε να δούμε τα βήματα αναλυτικά. Αρχικά, κλείνουμε το πορτάκι από το χωνί του μήλου και αποθηκεύουμε τον καφέ μας σε ένα δοχείο που κλείνει αεροστεγός. Επανατοποθετούμε το χωνί στο μήλο και τον θέτουμε σε λειτουργία, ούτως ώστε να αλέσει όσο καφέ έχει μείνει μέσα στο θάλαμο όπου βρίσκονται τα μαχαίρια. Όταν απομακρυνθεί όλος ο καφές που έχει απομείνει ανάμεσα στα μαχαίρια, γυρίζουμε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση off και βγάζουμε το μήλο από την πρίζα. Μετά, με ένα σταυροκατσάβιδο, αφαιρούμε τις δύο βίδες που κρατάνε το κομμάτι το οποίο βρίσκεται πάνω από την έξοδο του αλεσμένου καφέ. Έτσι, έχουμε πρόσβαση για να την καθαρίσουμε και αυτή. Με ένα μαλακό πινέλο, απομακρύνουμε τον αλεσμένο καφέ από την έξοδο με προσοχή για να μην τραυματίσουμε τη μεταλλική σίτα που βρίσκεται εκεί και χρησιμοποιούμε μια ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνουμε εύκολα τον υπολοιπόμενο καφέ. Για να επαναφέρουμε αργότερα την άλεση στο σημείο που ήταν, χωρίς να σπαταλήσουμε καφέ και χρόνο, βάζουμε ένα σημάδι. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση στα μαχαίρια, γυρνάμε τον επιλογέ άλεσης προς την κατεύθυνση που χοντροκόβει, μέχρι να ξεβιδώσει τελείως και τον αφήνουμε προσεκτικά στην άκρη. Παίρνουμε στο χέρι μας τον πάνω φορέα μαχαιριού και τον καθαρίζουμε σχολαστικά με ένα στεγνό πανί μικροϊνών και ένα πινέλο με πλαστικές τρίχες. Αφαιρούμε και τοποθετούμε σε ασφαλές σημείο τα ελαττήρια. Στη συνέχεια, για να ξεκολλήσουμε τα υπολείμματα καφέ, τρίβουμε με το πινέλο τα τυχώματα από το θάλαμο των μαχαιριών, το κάτω μαχαίρι, καθώς και τον φορέα του, και τα απομακρύνουμε με την ηλεκτρική σκούπα. Καθαρίζουμε με το πανάκι μικροϊνών το σπείρωμα στο μήλο και τον επιλογέ άλεσης. Τώρα ήρθε η ώρα να συναρμολογήσουμε ξανά το μήλο. Βάζουμε τα ελαττήρια ξανά στη θέση τους. Τοποθετούμε το πάνω μαχαίρι με το φορέα του και στο τέλος τοποθετούμε τον επιλογέ άλεσης. Λιπαίνουμε το σπείρωμα με food grade λιπαντικό για να διευκολύνουμε το σωστό και ομαλό βίδωμά του. Αλλιώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να βιδωθεί στραβά και να χρηστεύσουμε το μήλο προκαλώντας σοβαρή ζημιά. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα βιδωθεί σωστά, τον πιέζουμε με δύναμη προς τα κάτω και τον γυρίζουμε προς τη φορά που χοντροκόβει, δηλαδή δεξιόστροφα. Όταν ακουστεί το κλικ, χωρίς να σταματήσουμε να ασκούμε πίεση προς τα κάτω, τον γυρίζουμε αριστερόστροφα, δηλαδή προς τα εκεί που ψιλοκόβει, και συνεχίζουμε να βιδώνουμε προς την ίδια φορά μέχρι να φτάσει στο τέρμα. Όταν ο επιλογέας άλεσης έχει φτάσει στο τέρμα του και δεν βιδώνει άλλο, χρησιμοποιούμε το σημάδι που βάλαμε ώστε να επαναφέρουμε τον βαθμό άλεσης εκεί που ήταν. Καθαρίζουμε με χαρτί κουζίνας το μεταλλικό χωνί που οδηγεί τον αλεσμένο καφέ στο πόρτα φίλτερ και με έναν οπό πανί τα εξωτερικά μέρη του μήλου. Τέλος, καθαρίζουμε το χωνί. Το αφαιρούμε από τον μήλο, τοποθετούμε μέσα του το ακροφύσιο και ανοίγουμε τον ατμό. Γυρνάμε το χωνί γύρω-γύρω για να μαλακώσουν τα λάδια από όλα τα σημεία του. Κλείνουμε τον ατμό και το σκουπίζουμε με χαρτί κουζίνας. Το τοποθετούμε ανάποδα επάνω στη μηχανή για να στεγνώσει πλήρως και το ξαναβάζουμε στο μήλο την επόμενη ημέρα. Στα καινούργια μοντέλα μπορούμε να καθαρίσουμε το θάλαμο των μαχαιριών χωρίς να επηρεαστεί η ρύθμιση της άλεσης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξεβιδώσουμε τις 4 βίδες που βρίσκονται γύρω από τον επιλογέ άλεσης. Έτσι αποκτούμε εύκολη πρόσβαση ώστε να καθαρίσουμε τα μαχαίρια και τον χώρο γύρω από αυτά. Αφού τελειώσουμε το καθάρισμα, τοποθετούμε ξανά όλο το σύστημα στη θέση του, εύκολα και χωρίς να χαθεί η ρύθμιση του μήλου.